Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrade, είμαι ο Πάνος. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό, λέγω ότι είμαστε στην καραντίνα και πλέον δεν μπορώ να κάνω κάποια φτιαξίματα στο αυτοκίνητο οτιδήποτε. Σκέφτηκα να κάνω μια αναδρομή γενικά σε παλιότερα games που παίζαμε όταν ήμασταν πιο μικροί και με την ερχομό του PlayStation 5 και όλα αυτά. Λέω για να δούμε λίγο τι παίζαμε παλιά. Έχω πάρα πολύ καιρό να κοιτάξω τι παίζαμε παλιά πραγματικά. Οπότε λέω να σας πάρω μαζί μου και να δούμε λίγο τι έπαιξα. Ένα από τα παιχνίδια βασικά που παίζαμε πάρα πολύ μαζί με τον αδερφό μου από πάρα πολύ παλιά, από τις αρχές δηλαδή που είχαμε πάρει το PlayStation και μετά έγινε ο λόγος που παίρναμε το PlayStation, ήταν τα Gran Turismo. Εννοείται ότι το έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, από το 1, 2, 3 κτλ. Και πάντα ήμασταν του PlayStation, δηλαδή δεν είχαμε πάρει ποτέ Xbox, εκτός από ένα Xbox 360 που πήρα εγώ κάποια στιγμή έτσι, και ένα Xbox που έχει τώρα ο αδερφός μου, το One X, δεν ξέρω ποιο έχει. Κάποια από αυτά. Δηλαδή σε αυτή την πέρα είχαμε το PlayStation και το παίρναμε συνήθως όταν έβγαινε και το Gran Turismo. Δηλαδή πάντα θα είχαμε σαν σκέψη ότι PlayStation ίσον και Gran Turismo. Δηλαδή πάντα έτσι πήγαινε. Οπότε ξεκινήσαμε από το 1 εννοείται, 2, 3, 4, 5 και όλα όσα έχουν βγει. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου για να δούμε πώς ήταν το 1, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου πραγματικά πώς ήταν και πώς παίζαμε. Οπότε πάμε μαζί να το δούμε. Το τρέχω τώρα σε έναν εξομοιωτή ουσιαστικά του PlayStation 1. Ωραία, ξεκινάει. Που από αυτό το θυμάμαι. Όπως ξεκίναγε στην αρχή. Εν τω μεταξύ για τότε τα γραφικά ήταν τρελά. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Μιούν τα δέντρα. Άρε τρέιλερ. Καλά, μην το δούμε όλο το τρέιλερ. Πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι τι λέει, γιατί δεν το θυμάμαι. Αυτό το μενού το θυμάμαι. 97-98. Για να σας ενημερώσω, εγώ είμαι του 91, οπότε ήταν γύρω στα... Λογικά έπαιξα γύρω στα 7-8, γιατί το είχαμε πάρει από την αρχή, λογικά το είχαμε πάρει λίγο πιο μετά. Εννοείται πάμε simulation. Πω, πω αυτό το μενού και αυτή η μουσική δεν ξεχνιέται. Πω, πω θυμάμαι και το πλυντήριο. Που είχε πλυντήριο για να πλύνει το αυτοκίνητό σου και ήταν βρώμικο. Χωρίς λόγο το μεταξύ, δεν βρώμισε τα αυτοκίνητα από ό,τι θυμάμαι. Απλά έτσι το είχε. Αν πάμε Go Race, έχει να παίξει με τη μία. Έχει και το. Πώς το λέγανε. Είχε ένα. Πώς το λέγανε. Monday League. Α, Sunday Cup, αυτό. Το λέω και κάθε μου αυτοκίνητο. Έχουμε αυτοκίνητο. Πρέπει να πάρουμε αυτοκίνητο. Σε αυτό το Gran Turismo από ό,τι θυμάμαι, είχε και μεταχειρισμένα. Πού τα έχει όμως. Στην κάθε εταιρεία έμπαινε και τα είχε. Εννοείται ότι είχε και τσάδες. Για πάμε να παίξουμε μια άδεια. Ποια είναι η πρώτη, αυτή λογικά. Για πάμε να ξεκινήσουμε στο πρώτο να δούμε την άδεια πώς ήταν. Θυμάμαι, νομίζω ότι σε αυτό έπαιρνα τον Ντέμιο. Ήταν το πιο φθηνό αυτοκίνητο ή στο έδινε στην αρχή. Κάτι τέτοιο. Α, σου είχε και αυτό. Α, Ντέμιο! Και στο είχε να βάλει αυτόματο ή. Τα γύρια σου αλλάζει. Α, μετά πίσω εντάξει. Μίλια ήταν ακόμα, δεν τα έχουμε βάλει στα χιλιόμετρα. Κοιτάξτε γραφικά, παιδιά. Εντάξει, όσοι ειδικά είστε μετά το 2000 κάτι, δεν φαντάζεσαι ότι υπήρχαν αυτά τα γραφικά. Όχι, άλλαξα την κάμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι όμως ότι γίνει την εποχή ακόμα, το να κινείται το αυτοκίνητο έτσι, δηλαδή πως κάνει αυτό, σαν ανάρτηση να έχει, δεν υπήρχαν. Τότε δηλαδή φαινόταν ότι ήταν απλά ένα κουσά κολλημένο αυτοκόλλητο πάνω στην οθόνη και τίποτα άλλο. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Τι κάνει μόνο ευθεία είναι αυτό τώρα. Τέρμα guys goodbye. Άρε Ντέμιο. Ανάβαν και τα φώτα fail. Καλά πάμε να πάρουμε αυτοκίνητα, δούμε τι αυτοκίνητα έχει να πάρεις. Γιατί δεν θυμάμαι, νομίζω τότε κιόλας ήταν ποτέ η επαφή που είχαμε με τα Σίλβια και όλα αυτά. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ, εννοείται να μπορείς να μπεις να δεις αυτοκίνητα τέτοια. Τα βλέπεις μόνο από εδώ, οπότε εδώ ξεκινήσαμε να βλέπουμε, να μαθαίνουμε τα αυτοκίνητα. Έχουμε το 60.000. Α, μπορεί να πάρω το QS το 88. Δηλαδή, τι διαφορά έχει τώρα με το άλλο. Να το. Info. Σου λέγε τις πληροφορίες του. Έχει και κάτι άλλο, το 88, ένα 1800, αυτό είναι πιο ακριβό. Αυτό γιατί είναι πιο ακριβό ρε φίλε. Έχει κάτι αφορά εδώ, 282 άλλο ένα. Και το άλλο τι ήταν. Ακούτε μουσική έτσι.
Αυτό έχει 133. Α, εντάξει, τότε έχει διαφορά. Έπαιρνε και το Primera, κοιτάξτε παιδιά, το Primera 2000 και ειδικά τότε. Εντάξει, 147 άλογα. Έχει και το 91. Το 91 ποιο είναι. Καλά, λοιπόν, ας πάρουμε το πιο φθηνό. Ας πάρουμε τώρα αυτό με τα 5.000. Πόσα άλογα έχει αυτό. Τρελόμενου. 133. Άρα, φίλοι, θα πάρω το 176, τελειώνουμε. Ποιο ήταν αυτό. Ή το 2000 είχε τα 196. Το 72, αυτό θέλουμε. Πρασινάκι, ωραίο, δυνατό. Ναι, το θέλω. Έλα ρε φίλε. Το πήρα. Δεν θέλω ξανά. Φύγε ρε. Πω, παιδιά, εντάξει. Νομίζουμε ότι ήταν τα φτιαξίματα. Είχε από τότε φτιάξιμο. Παιδιά, εντάξει, είχε από τότε φτιάξιμο. Δεν το θυμάμαι αυτό ότι είχε και στο πρώτο. Εντάξει. Άρρωστο απλά. Για πάμε ένα γωνά. Νομίζω τώρα με αυτό είμαστε καλά, γιατί άμα έπαιρνε τον Ντέιμι και θα δυσκολευόσουν λίγο. Πρέπει να έχω πάρει την άδεια. Όχι ρε φίλε. Για πού τα αναγκαστικά πάω να την πάρουμε. Α, θέλει και stopping, γι' αυτό δεν την πέρασε. Εντάξει, έχω τρελαθεί τώρα. Νομίζω για κάποιον που το βλέπει πρώτη φορά, ειδικά αν βλέπει τα καινούργια παιχνίδια με τα γραφικά, θα λέει τη φάση. Α, οκ. Οπότε πάμε. Όποιος δηλαδή βλέπει αυτό το παιχνίδι θα λέει καλά πως γίνεται να το παίζαμε αυτό. Αν δει δηλαδή στη βάση των παιχνιδιών. Και θα ξεκινήσω στη βάση. Δηλαδή στο πως λειτουργούν τα παιχνίδια, όλα τα racing πλέον και τύπου simulation κτλ. Έχουν το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή αυτό, ότι αγοράζεις το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε αγώνες, φτιάχνεις το αυτοκίνητό σου κτλ. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Οπότε σε αυτά δεν έχει καμία διαφορά. Αυτά το ξεκίνησαν, δηλαδή το Gran Turismo ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με αυτά τα παιχνίδια. Όσοι δηλαδή παίζετε Forza τώρα ή οτιδήποτε τέτοιο, δείτε ότι από εκεί έχει ξεκινήσει. Εννοείται ότι μετά από κάποιο σημείο για κάποιο λόγο καθυστερούσαν πάρα πολύ να βγουν τα παιχνίδια. Εδώ μέσα πρέπει να σταματήσω. Πού να σταματήσει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα εδώ. Βλέπω να παίζω για πάντα. Ότι τα παιχνίδια τώρα που βλέπετε, τα Forza και όλα αυτά, όλα έχουν πάρει από αυτό. Δηλαδή εδώ ξεκίνησαν όλα. Οπότε ό,τι βλέπει είναι από τον Gran Turismo. Εδώ ξεκίνησαν, βγαίνανε και κάποια άλλα, το Ridge Racer κτλ. Τα οποία δεν ήταν τύπου τέτοιο, ήταν πιο πολύ διαστημικά και επιστημονική φαντασία. Εδώ έχουμε δηλαδή το πιο βασικό παιχνίδι, simulation τύπου και κανένα που έχει με αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ την εποχή είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι πόσα έχει. Μπορούμε να το δούμε μετά και να σου το προσθέσω εδώ πέρα στο μοντάζ. Αλλά είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Έχει την προστά την κάμερα, κοίτα εδώ. Τώρα έτσι που το παίζω, το θυμάμαι λες ήταν χθες, κάτσε που έκοψα τώρα. Όχι, νωρίς έκοψα. Τα πέρασα. Ήταν και δύσκολο, το βλέπετε έτσι, τα βλέπετε, δεν είμαι εγώ κακός, ήταν και δύσκολο. Bronze. Τι όνομα να γράψω. Δεν θέλω, δεν γίνεται. Εντάξει. Α, μπορώ να κάνω το 2 από εδώ απευθείας. Ναι. Οπότε δείτε δηλαδή αυτό πόσο διαφορά. Α, τώρα μας δίνει και άλλο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε το GTO. Θυμάμαι ήταν ένα από τα πιο γρήγορα αυτό στο μέσο του παιχνίδι. Και ακούσα η θόρυβη για τότε, δεν ήταν άσχημη. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν το 1998, δηλαδή τώρα έχουμε 2020. Είναι πόσα χρόνια πριν, 20-22 χρόνια. Και η λογική βλέπετε δεν έχει αλλάξει. Πάλι έχουμε μια κάμερα από πίσω, μουσική να παίζει, αυτοκίνητα να κάνει, αλλαγές ταχυτήτων, τα φρένα κτλ. Όλα να βάνε από τότε. Δηλαδή εδώ δεν έχει διαφορές. Πω ρε φίλε, αυτό δεν φρενάρει με τίποτα. Τι είναι αυτό ρε το καράβι, τι μου βάλεις το καράβι, πού να το περάσω με αυτό το πράγμα. Τώρα βλέπω σήμερα να καίγομαι, είναι Κυριακή το μεταξύ, βλέπω να το παίζω όλο. Γιατί τώρα έχω τρελαθεί. Ωραίο το GTO. Εν τω μεταξύ φανταστείτε τώρα ότι αυτό δεν έπαιζε σε τηλεοράσεις flat όπως είναι τώρα ή την πρώτη διαφάση. Ήταν στο κουτί, το κλασικό το κουτί. Γι' αυτό βλέπετε ότι το παιχνίδι δεν είναι 16-9, είναι 4-3. Τι fail, φίλε, πόσο πρέπει να κάνω. Ρε, πόσο πρέπει να κάνω. 27. Όπως βλέπετε είναι 4-3, δεν είναι 16-9. Οπότε ήταν διαφορετική, ήταν τα κουτιά οι τηλεοράσεις. Οπότε για εκεί, για τότε, μια χαρά γραφικά σου φαινόταν. Δεν έχεις τώρα αυτά που λέμε τώρα, πόσα FPS έχει, 4K, 1080 και τέτοια. Αυτό ήταν τούμπανο τότε. Έπαιζες και ήταν τούμπανο, έχεις αρρωστήσει από τα γραφικά. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Ή ότι είχε αυτοκίνητο και μπορείς να δεις ότι είναι έτσι, ότι άλλαζε σε εξατμίσεις, ότι έκανε το ένα, έκανε το άλλο, ήταν τρομερό. Ωραία, φίλε, δεν θα το κάνω τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι έχω βάλει, όπως δεν έβαλα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό τώρα. Έχω κνευριστεί. Εν τω μεταξύ, γιατί είναι τόσο δύσκολο.
Δε φίλε. Πέρασα. Α, πέρασα. Όλα bronze θα έχω πάρει, αν είναι δυνατόν. Πείτε μου κι εσείς κιόλας αν κάποιος ασχολείται να ψάξει, να παίξει πιο παλιά παιχνίδια και τώρα μέσα στην καραντίνα που έχουμε αρκετό χρόνο, δηλαδή μπορεί να κάνεις μια τέτοια αναδρομή. Επίσης, να ξέρετε που έπαιζα ένα παιχνίδι που δεν το είχα παίξει, ήταν το Uncharted, είχα παίξει το 4, το A Thief's End νομίζω λέγεται, και έπαιξα τώρα τελευταία και είχε βάλει κάποια στιγμή σαν προσφορά στην προηγούμενη καραντίνα νομίζω, είχε βάλει όλη την ιστορία από την αρχή του Uncharted. Και παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρόλο που εντάξει τα γραφικά δεν συμβαδίζουν με την εποχή τώρα, εντάξει, όπως και αυτό. Παρόλα αυτά όμως το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί η ιστορία και αυτά, ωραία. Παιδιά έχει πάρα πολύ ωραίο χειρισμό. Κάτσε τώρα γιατί πορώθηκα. Κόπηκα, δεν παίζει να πέρασε τώρα, χαλιάστηψα. Παρόλο που δεν έχουν δηλαδή τα γραφικά που, που έχουν τώρα τα παιχνίδια, δηλαδή δεν έχουν όλα αυτά, ούτε τα physics, όλα αυτά που δείχνουν, καπνούς, ιστορίες από εδώ και από εκεί, η ιστορία δεν πάβει να είναι καλή. Οπότε αξίζει να το παίξεις. Εντάξει, κάνεις λίγο παραχώρηση στα γραφικά, αλλά σιγά σιγά το συνηθίζεις. Δηλαδή τώρα και εγώ αυτό τώρα εδώ αρχίζω και το συνηθίζω. Τώρα εντωμεταξύ έχω αρρωστήσει με αυτό το πράγμα, πρέπει να το περάσω, δεν γίνεται. Αλλά δείτε τι ωραία που στρίβει. Ο χειρισμός και αυτά είναι πολύ κομπλέ. Δεν έχει δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό το τέρμα γκάζει τι θέλει. Δεν είναι και μέτρη. Δηλαδή δεν είναι ότι υστερούσε σε κάτι, σε θέμα, στα φύζη τελοιπά, είναι πολύ κοντά, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Και φαντάζομαι τώρα εκείνη την εποχή, σκεφτείτε που να είσαι και παιδάκι και να παίζεις τώρα τέτοιο παιχνίδι, εδώ το παίζω τώρα και χαίρομαι. Σκέψου τότε. Τράει γκέν πάτσα ή το έβαλα το επόμενο. Κοιτάξτε το μεταξύ ηλιοβασίλεμα πίσω και καλά. Φωτογραφίες σε όλα αυτά έτσι. Το σήμα βλέπετε της Honda στο αμάξι δεν φαίνεται καν από τα. Επειδή τα γραφικά δεν ήταν τόσο δυνατά. Θα ήθελα να δω πως έχανε τότε τα παιχνίδια γιατί φαντάζομαι θα είχε τεράστια διαφορά. Το ίδιο πρέπει να βάλω μαλάκες. Το ξαναπίζω μέχρι να το πάρω χρυσό. Λες και υπάρχει πιθανότητα. Ωρε φίλε, Σίλβια. Τώρα παιδιά αυτά τα αυτοκίνητα να ξέρετε, επειδή δεν κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, δηλαδή ο μόνος τρόπος να τα μάθεις ήταν μέσω από αυτό ή από περιοδικά. Δεν υπήρχαν και τώρα αυτά άμα ψάξετε λίγο στο ίντερνετ, γενικά στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουν έρθει, δηλαδή έχουν πολύ λίγοι. Θα δείτε τύπου τέτοια έχουν zero facts από το YouTube που κάνουν τα βιντεάκια. Δηλαδή τέτοιοι και γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ λίγα. Και τότε δεν τα ξέραμε καν. Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο. Και έμπαινε στο Grand Turismo και σου λέγε πάρ' το Σίλβια. Εκεί όταν χαμός, ήταν ιαπωνικό το παιχνίδι. Είναι η Ιαπωνία φτιάχνονται. Οπότε εκεί τα ξέρανε και τα χρησιμοποιούσαν κάθε μέρα. Οπότε ήταν αυτοκίνητα. Τα χρησιμοποιούσαν κάθε μέρα. Ήταν αυτοκίνητα που έχουν αλλάξει την ιστορία ουσιαστικά τη αυτοκίνηση. Ειδικά στην Ιαπωνία και καλά στην Ευρώπη, μετά από κάποια χρόνια. Αλλά εμείς δεν τα ξέραμε καν. Και το έπαινε φίλε στο παιχνίδι και λέγε τι αυτοκίνητα ήταν αυτό. Ωρε φίλε, κόφτε. Στρίψε ρε, σαν καράβι στρίβει. Έλα, άγκαζο. Οπότε δηλαδή τα βλέπεις εσύ και μετά σιγά σιγά ήξερες τι αυτοκίνητα που... Τι πόσο θα πρέπει να κάνω ρε φίλε. Τα βλέπεις δηλαδή και έλεγες τι αυτοκινητάρες είναι αυτές. Εννοείται ότι δεν ήρθαν ποτέ από την ελληνική αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθαν αυτά τα αυτοκίνητα τότε και στην Ελλάδα. Ήταν πολλά δηλαδή που τα κόβαν. Τώρα δεν ξέρω λόγο ότι δεν περνάγανε κάποιες. Δεν υπήρχαν μεγάλη ζήτηση να τα φέρει. Δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να καλύψουν τότε εκείνη την εποχή τέτοια αυτοκίνητα που ήταν θεωρητικά σπορ. Δεν ξέρω τι είχε παίξει. Αλλά εμείς τα μάθαμε από το παιχνίδι και μετά δηλαδή όταν το έβλεπες κάπου, δηλαδή μετά που προχώρησαν τα χρόνια, μπορούσε να το δεις σε βίντεο στο YouTube. Ξεκίνησε το ίντερνετ κανονικά μετά και μπορούσε να δεις τέτοια πράγματα, εντάξει. Άλλη φάση. Μεξικού μέσα 150 χρονών. Εντάξει, για κάποιους έχουμε μια διαφορά στην ηλικία, δεν ξέρω πόσο χρόνο είστε αυτοί που βλέπετε τα βιντεάκια. Άλλοι θα το δουν και θα είναι και μεγαλύτεροι από μένα που δεν τα έχουν ζήσει ακόμη περισσότερα αυτά. Να θυμίσω ότι πηγή στο PlayStation 1 και σε όλα αυτά, δηλαδή και στο PlayStation 1 και στο PlayStation 2 που παίρναν memory card μέσα, για να καταλάβετε λίγο πιο μικρή, ότι στην αρχή που το έπαιρνες δεν είχε δηλαδή memory μέσα. Τη memory την αγόραζε ξεχωριστά. Οπότε δηλαδή στην αρχή που το. Τι κάνω. Δηλαδή στην αρχή που το αγόραζε στο παιχνίδι, δεν είχε να αποθηκεύσει το παιχνίδι κάπως. Έπαιζε δηλαδή κανονικά, αν τυχόν πες ότι εγώ ξεκίναγα το πρωί να παίξω. Γιατί το θυμάμαι τότε ξυπνάγαμε δηλαδή Σάββατο Κυριακή,
Ξυπνάγαμε το πρωί 9 η ώρα, 8 η ώρα της κατά ξυπνάγαμε. Βλέπαμε τότε που είχε το Disney Club και όλα αυτά. Και μετά πέφταμε με τη Μούρη εδώ πέρα μαζί με τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος, οπότε αυτός είχε ξεκινήσει όλη την τέτοια για να παίζουμε. Και ξεκίνησες και έπαιζες. Και τυχόν παίρναγες πίσω ότι τώρα, όπως παίζουμε εμείς τώρα εδώ την άδεια, παίζαμε την άδεια κανονικά, αλλά μετά δεν μπορούσαμε να το αποθηκεύσουμε. Οπότε π.χ. το μεσημέρι, φαντάστε κάψιμο έτσι, από τις 10-11 η ώρα μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι που τρώγαμε, συνέχεια εκεί πέρα ήμασταν. Έπρεπε δηλαδή να περιμένεις να το αφήσεις ανοιχτό, το αφήναμε ανοιχτό τελείως και απλά συνεχίσαμε μετά. Γιατί δεν είχαμε πάρει memory card. Μετά όταν πήραμε τη memory card, αρχίσαμε τη βάλαμε. Πόσο χρόνο ήθελε, ρε φίλε. 28 για λίγο. Μετά όταν πήραμε memory card, μπορείς να το αποθηκεύσεις το παιχνίδι και μπορείς να ξαναπαίξεις από εκεί που έχεις αφήσει. Αλλιώς, αν τυχόν γιόταν καμία διακοπή ρεύματος ή οτιδήποτε, ξανά από την αρχή. Ξέρω ότι αυτό φαίνεται πολύ κουλό, αλλά τότε όντως έτσι γινόταν. Και η memory card νομίζω ότι ήταν πολύ φθηνή τότε. Οπότε και επίσης είχε πάρα πολύ λίγο χώρο. Δηλαδή, χώραγε, ήταν με παιχνίδια συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν ήταν όπως πιάνει τώρα που σου λέει 20 γίγκα, 10 γίγκα και τέτοια πράγματα. Τότε μια κάρτα πηγή μέσα σου λέγει ότι μπορεί να αποθηκεύσει 8 παιχνίδια. Οπότε αν είχε 8 παιχνίδια, μέχρι 8. Τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω. Και κάποια παιχνίδια θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ήταν και διπλά. Δηλαδή και κάποια ήταν δύο θέσεις. Οπότε εκεί ήταν ακόμα χειρότερα. Έπρεπε δηλαδή μετά να σβήσει κάποιο άλλο για να μπορέσει να το παίξει. Τώρα το λέμε αυτό για το Xbox One S και το PlayStation ότι έχει π.χ. μέχρι 1 τέρα και δεν θα φτάνει και πρέπει να σβήσουν τα παιχνίδια. Εμείς το κάναμε από τότε, αλλά πραγματικά το θυσίαζες τότε. Ήταν πραγματικά το θυσίαζες το παιχνίδι, δεν γινόταν αλλιώς. Και ούτε μπορούσε να το ξακατεβάσει οτιδήποτε όπως λέμε τώρα. Τα saves δεν μένανε. Δεν υπήρχε τώρα αυτό το που υπάρχει το online που μπορούσε να αποθηκεύει εκεί όλα μέσα. Τελείωσε, το έχασες, άμα το έχεις σβήσει από την κάρτα μνήμης, έπρεπε ξανά πάλι από την αρχή να τα ξαναπεράσεις όλα. Άδειες, αγώνες, τα πάντα. Και από ό,τι βλέπετε δεν είναι εύκολο. Πώς την παλεύαμε, ρε φίλε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Όχι, σοβαρά τώρα. Γιατί, πόσο έπρεπε να κάνω. Κάθε φορά, ρε φίλε, για τόσο δεν το περνάω. Δεν θα σας πω πάρα πολλά, απλά θέλω να παίξουμε λίγο τις άδειες γιατί θέλω να τις παίξω εγώ και εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά κιόλας. Εντάξει, δεν θα σας το κάνω όλο βίντεο για να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να παίξω τις άδειες και να πάμε να δούμε και ένα αγώνα αφού πήραμε που πήραμε αυτοκίνητο. Προσπαθώ λίγο να συνηθίσω το χειρισμό. Μπορεί σε κάποια να θέλει και τέρμα γκάζι και να το φοβάμαι. Ο ήχος, παιδιά, πάντως είναι μια χαρά στα αυτοκίνητα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάνει τόσο τεράστια διαφορά. Έλα για πλάκα, χρυσό, χρυσό το θέλω, χρυσό. Σημαίνει ρε. Εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε στην αρχή. Σου δείχνει ότι μπορούσε κάποιο, δηλαδή, αν έπαιζα εγώ ο Gran Turismo και έπαιζε και κάποιο άλλο φίλο μου και είχε τα αυτοκίνητά του στη memory τη δικιά του, μπορούσαμε να κάνουμε κόντρα σε διπλό, split screen, ένα από εδώ, ένα από εκεί, με τα αυτοκίνητα πώ το έχει αυτό στο δικό του το play. Τώρα σκεφτείτε τι κάψιμο ήταν αυτό δηλαδή που έπαιζα εγώ και ήταν κάποιος φίλος μου και ήθελα να παίξουμε μαζί και κάναμε κόντρα του ποιος το έχει πιο γρήγορο το αυτοκίνητο και ποιο αυτοκίνητο έχει πάρει. Δηλαδή άλλη φάση τώρα. Που το split screen πλέον έχει καταργηθεί, εντάξει, πάρα πολύ λίγα παιχνίδια έχουν split screen, εντάξει, δεν βολεύει και πάρα πολύ να πέσει μισό. Π.χ. το Gran Turismo Sport και το τελευταίο δηλαδή Gran Turismo που έχει βγει το έχει, αλλά εντάξει, ποιος ασχολείται να παίξει διπλό. Τώρα παίζει πιο πολύ online. Που εντάξει, εννοείται ότι είναι άλλη φάση, πολύ καλύτερο. Απλά τότε δεν υπήρχε το online, οπότε αναγκαστικά για να παίξει online πρέπει να παίξει έτσι. Επίσης να θυμίσω κάτι, ότι τα παιχνίδια τότε δεν είχαν update. Δηλαδή τώρα βγαίνει ένα παιχνίδι η πρώτη μέρα και βλέπεις ότι βγαίνει με τη μία update να βελτιώσει κάποια παράμετρα οτιδήποτε. Τότε αν έβγαινε το παιχνίδι λάθος, βγήκε λάθος, τελείωσε. Αυτό το παιχνίδι δεν είχε άλλη. Δηλαδή δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα όπως τώρα. Που σου λέει η έκδοση δεν ήταν γεμάτη, βάλαμε κάποια πράγματα, βάλαμε κάποιους χαρακτήρες ή οτιδήποτε. Ή το παιχνίδι όπως το έπαιρνες, έτσι ήταν, τελείωσε. Αυτό ήταν, ούτε DLC ούτε τίποτα. Είχε 20 αυτοκίνητα. 20 αυτοκίνητα θα είχε μέχρι και τέλος. Ούτε 20, ούτε 25, ούτε 30. Τέλος, εκεί ήταν. Είναι μεγάλες διαφορές που έχουν γίνει γενικά στο gaming από τότε σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι τα θεωρούν τώρα πλέον φυσιολογικά, αλλά τότε κάποια πράγματα που έχουν γίνει τώρα ήταν τρελά για τότε. Αλλά δεν το θεωρούσες παράξενο γιατί αυτό είχες, αυτό έκανες, δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Αφού σου λέγει ότι έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι παίζεις, τέλος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τον πρώτο αγώνα.
με το εργαλείο μας. Γράψτε μου και στα σχόλια κάτω αν θέλετε να κάνουμε και με άλλα παιχνίδια. Γενικά λογικά θα κάνω μια σειρά τώρα έτσι λίγο πάνω κάτω, να δούμε και για το Gran Turismo 2, γιατί θέλω και εγώ να δω πως είναι κανονικά, οπότε να το δούμε και αυτό μαζί. Και το, για να πάμε το πλήν με τα αυτοκίνητα, να δούμε λίγο τη φάση. Λογικά θα κάνω και τον Gran Turismo 2 και τον Gran Turismo 3, α, τώρα δεν έχει γκος, οπότε δεν χρειάζεται. Οπότε να τα δούμε λίγο και αυτά, γιατί θέλω να τα δω και εγώ, οπότε να τα δούμε μαζί αν είναι. Αν σε ενδιαφέρει κάντε μου like και στο βίντεο και γράψτε και σχόλια από κάτω πώς παίζατε αυτό το παιχνίδι και αν θέλετε να κάνουμε και τα επόμενα, γιατί θέλω να τα δω και εγώ πραγματικά, αλλά αν να τα δούμε μαζί, γιατί εγώ θα τα δω σίγουρα. Τώρα αν θέλετε να τα δούμε μαζί, θα τα δούμε και μαζί. Έχει car settings, παιδιά. Settings τι. Ωρε φίλε, όντως τώρα τα χαμηλώνει αυτά. Δεν μπορούσε να κάνει. Άμα την έφυγε να έρθει, μπορούσε να τα αριθμίσει. Turbo Boost 0 level. Αυτά δεν τα θυμάμαι. Και τότε κιόλα δεν νομίζω ότι ασχολιόμουν και πολύ, γιατί ήμουν και μικρό. Δηλαδή δεν, τώρα να έχω σκεφτεί να κατεβάσω το αυτοκίνητο πιο χαμηλά και τέτοια πράγματα δεν νομίζω. Δεν πιστεύω ότι θα είχαν καμία διαφορά βέβαια στην εμφάνιση κάτι. Να το πρασινάκι, ωραίο. Κάνω και qualify. Έλα κοντά έτσι, να το παιδιά. Πο 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 πο. Πίστες νομίζω ήταν δικές του, οι περισσότερες ή αν όχι όλες. Τις οποίες συνέχισε μετά και στα επόμενα. Κοιτάξτε παιδιά, ο καπνός που βγάζει τότε είχε καπνό. Αλλά σας λέω παιδιά, τα physics είναι ωραία. Εντάξει, δεν έχουν καμία επαφή με το τώρα, αλλά άνετα παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή από θέμα αν είχε το χειρισμό αυτό και αν απλά είχε τα γραφικά τα κανονικά, δεν το καταλάβεις. Αυτή η πίστα νομίζω υπάρχει και τώρα. Δηλαδή πετάει το αμάξι που είναι πίσω κινητό, αυτά τα βλέπεις κανονικά. Εγώ δεν το θυμόμουν έτσι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πορωνόμασταν τότε άσχημα. Τι, πώς τα πήγα. Είχε και το γκλάντζα ρε φίλοι, το Starlet. Τελευταίος, μια χαρά. Έκανα και νέο ρεκόρ, τελευταίος. Τι, μόνο qualify, μόνο έτσι ήταν ο αγώνας, δεν έχει κανικό αγώνα. Α, αρέσει. Δεν με νοιάζει που θα ξεκινήσω, ρε, θα τους ξεσκίσω όλους, ρε. Τώρα εδώ θα γίνει, παιδιά. Μοιράς δίπλα μου. Μπροστά τι είναι αυτό, ντέμιο έχω. Σιβικάκι. Χοντα Σιβίκ πρέπει να μπροστά. Ωπα ρε ντέμιε. Να τον γκλάντσα παιδιά, τούμπανο. Πέφτει πολύ την πηλίκη. Ωπα, ωπα, πατηλίκια, πατηλίκια. Κοίτα εδώ πως με χτυπάνε ρε, κάτσε ρε σκυλί. Βλέπετε, έχω γκάζει τελικά με αυτό. Οχ, 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 οχ. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Εν τω μεταξύ μουσική τέρμα, την έχω χαμηλώσει και τώρα νομίζω λίγο και ακόμα έτσι παίζει. Όχι αυτοκίνητο δεν μπορείς να ακούσεις. Δεν καταλαβαίνεις καν τι γίνεται. Ρε, πού είστε ρε. Ελάτε ρε κότες. Όπα, όπα, μας τώρα, όπα. Παιδιά είναι βοηθιστικό, ε. Εντάξει, δεν σου δίνει τόσο πολύ. Νομίζω στην ευθεία δεν σου δίνει τόσο πολύ την αίσθηση της ταχύτητας, αλλά μόνο σαν είσαι στροφή αρχίζεις και το καταλαβαίνεις. Αρχίζω και τους χάνω πίσω. Όπα, μου φύγε, μου φύγε. Έχω μια μικρή διαφορά. Έλα, το πήρα, το πήρα! Όλε! Τέλειο, τέλειο, απλά τέλειο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε κάτι διαφορετικό και στο κανάλι. Να παίξουμε κανένα τέτοιο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο The Upgrades. Γεια σας!